η οποία γίνεται και την καταλαβαίνουμε, αλλά με διεστρέβλωση όμως αυτή η σφοδρή επίθεση. Γι' αυτό είσαστε εδώ. Όχι, δεν είναι λέω για σας. Σφοδρή επίθεση λοιπόν γίνεται από όλο το κομμάτι και το πολιτικό, αλλά εγώ θα έλεγα και από μέρος του Μηδιακού ή του μεγαλύτερου, δεν αφορά εσάς, όπου διαμορφώνεται μια εικόνα η οποία είναι στρεβλή. Το πρώτο, η πρώτη παρατήρηση. Εμείς πήραμε μια χώρα η οποία την είχαν οδηγήσει εκεί που την είχαν οδηγήσει. Δεν γυρίζω πίσω, απλώς θυμίζω όμως. Ήτανε 28 με 30 δις περίπου αυτά τα οποία από την πέμπτη αξιολόγηση, τα οποία γλιτώσαμε γιατί θα ήταν μέτρα. Και πάμε τώρα επί της ουσίας. Για το ΕΔΙΣ, αλλά και για το υπερταμείο, αλλά και για το θέμα του κόφτη, τα ξεκαθαρίσαμε, τα κουβεντιάσαμε. Τι λέει ο κ. Κακλαμάνης, και δεν το πιστεύω ότι το λέει με αυτόν τον τρόπο, ότι ο κόφτης θα ενεργοποιηθεί. Θέλω να ενεργοποιηθεί δεν για να πέσει. Ακούστε, ακούστε. Δεν είπα. Λέω, τι εννοείται, μην τον επαναφέρετε λοιπόν. Ξέρω καλά ελληνικά και ξέρω καλά τι λέω. Ο κόφτης δεν υπάρχει περίπτωση και μάλιστα έχουμε συζητήσει και με τι δικαιοδοσία και πιανού και πώς θα χρησιμοποιηθεί αν έχουμε περάσει τα πλεονάσματα. Δεν θα τα έχουμε περάσει και θα απογοητευτείτε πλήρως. Τρίτο στοιχείο. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία και για το θέμα της απομείωσης του χρέους, το μέτρο για τις απομείωσεις του χρέους, και κυρίως έχει ξεκινήσει και η διαδικασία, γιατί θα έρθει αμέσως μετά, ό,τι αφορά τη μείωση των πλεονασμάτων. Γιατί αυτό πάει ταυτόχρονα. Η συζήτηση λοιπόν στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο κύριος Γιουγκέρ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αυτός που έβαλε μέσα για κοινωνικό κράτος πρώτη φορά και για την κοινωνική συνοχή. Άρα βλέπετε ότι είναι μια εικόνα η οποία εικόνα δεν υπήρχε ή δεν τα προχρόνια ο τα προηγούμενα. Ο κύριος Γιουγκέρ που απάντησε στην κυρία Νούκα, ότι ξέρετε κύριε, κάτι, εμείς δεν τους είπαμε να πουλήσουν, στα κοράκια τα δάνεια, αλλά να προηγούνται οι δανειολήπτες. Βεβαίως. Λέω λοιπόν. Και όπου ο κύριος Καμένος ετοιμάζει τροπολογία και ο κύριος Κακλαμάνης έχει καταθέσει ερώτηση. Θα αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα στα μέτρα τα οποία πρέπει στα προαπαιτούμενα θα μπουν στη Βουλή, μην κάνουμε, μην βάζουμε υπερβολές. Ήδη και αυτά τα οποία προβλέπονται είναι μάλιστα και να πω περιληπτικά και για το θέμα των ασφαλιστικών αλλά και για το θέμα για την υγειονομική. Ξεψηφίζετε κάποια μέτρα. Πράγματα. Όχι, αυτό θέλω να πω. Να σας ρωτήσω για να καταλάβει ο κόσμος και να μου απαντήσετε. Βεβαίως. Για παράδειγμα. Το θέμα των εισφορών για τους νέους επιστήμονες που είχαν τη δυνατότητα σε βάθος χρόνου να πληρώσουν τις εισφορές τους. Ένα το κρατούμενο. Η μείωση της εξαγοράς τα πλασματικά, την των πλασματικών ή της να τα πω ένα-ένα. Λοιπόν, πρώτο για τα πλασματικά τα χρόνια. Εκεί προβλεπόταν 15%, αλλά στο σύνολο του ποσού. Πήγε λοιπόν στο 2% και είναι και. Εγώ θα σας πω ότι έχει. Δύο χρόνια θέλει μια γυναίκα. Ακούστε λίγο. Ξέρετε, μια γυναίκα μπορεί να θέλει δύο χρόνια να εξαγοράσει. Γιατί τα ποσά είναι 2% και 2,4%. Πιο μπροστά είχε 15%. Δεν είναι μόνο αυτό. Από εκεί θα βγάλουμε λεφτά. Όχι, κύριε Καλαμάνη. Εκεί ήταν μια ισονομία ότι τα ποσά είναι μεγαλύτερα για περισσότερα χρόνια και υπάρχουν εκεί το πρόβλημα. Στα περισσότερα χρόνια όπου το ποσό αυτό με τον τρόπο που ήταν αδικούσε αυτούς που θα πληρώνανε ή είχαν να πληρώσουν πολλά. Και με τη χειρία υπήρχε ένα θέμα. Με τη χειρία. Είναι μικρή, ελάχιστη σε αυτόν τον τρόπο. Άρα, κοιτάξτε, εμείς εκείνο που κάναμε. Μα τα είχατε ψηφίσει εσείς αυτά. Υπάρχει ισονομία. Το φέραμε στο εύρος του. Πάμε τώρα. Ξέρετε όμως το γεγονός ότι υποχρεωνόσαστε. Εγώ θέλω να είμαι. Το γεγονός ότι υποχρεωνόσαστε να ψηφίσετε πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος πιστεύατε ότι ήταν πολύ καλύτερα για τον ελληνικό λαό και κάτω από την πίεση να εξοικονομηθούν πόσα χρήματα μπορεί να πάρει. Αλλά το θέμα είναι γενικότερο, γιατί έχω ένα υπόλοιπο και θέλω να απαντήσω. Αυτό δεν είναι άδικο ιδιαίτερα. Έτσι όπως είναι ελάχιστη η αύξηση η οποία μπορεί να υπάρξει για τα λίγα χρόνια. Βρήκα τη συμφωνία και τα πάντα. Είχαμε συζητήσει και για τα αποθεματικά. Μην τα ξεχνάμε. Έχουν διαλυθεί τα αποθεματικά των ασφαλιστικών. Πρέπει κάτι να κάνει μια διαχείριση. Συγγνώμη, καθαρά χρηματορών, χρηματοοικονομική. Συγγνώμη, κύριε Ρίγα. Δεν γίνεται αλλιώς. Όσο για τα υπόλοιπα και για τους αγρότες. Καταρχήν, ό,τι αφορά με τις. Μάλιστα, όταν θα δείτε το εύρος. Γιατί θα είναι λογιστικό το ζήτημα. Όταν θα δείτε το εύρος για τις κύριες συντάξεις, ισχύουν όλα. Μάλιστα, υπολογίζεται στο 70% του μισθού. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία. Και το τρίτο έχει να κάνει. Εσείς λέτε ότι δεν κόβονται συντάξεις. Με το φορολογητέο το πραγματικό εισόδημα. Επίσης, αυτό δηλαδή το είχαν ως πραγματικό εισόδημα και όχι. Μην πιάσουμε το ασφαλιστικό γιατί είναι μια πονεμένη ιστορία. Θέλω πριν τελειώσετε όμως, επειδή υπάρχει μια εκκρεμότητα. Νομίζω τα είπα και ο κ. Κατρούγκαλος. Τον είχατε εδώ τόση ώρα. Ήταν επιτυχία σας. Ήταν ξεκάθαρος. Δεν ήταν ξεκάθαρος. Στο τέλος είπα στον κύριο Κατρούγκαλο ότι. Πολύ καλή συνέντευξη. Εγώ είπα στον κύριο Κατρούγκαλο ότι δεν μπορώ να του συγχωρήσω του φίλου μου του Γιώργου ως αριστερός.
και του λέω ότι από αριστερά είναι η κριτική που σου κάνω, ότι στις 16 Ιουλίου του 2015, στο νόμο 43-34, αναφέρεται αυτό. Και έχω εδώ μπροστά μου να το δείτε ότι είναι ακριβώς από την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Για να το δούμε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Λέει, να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και να καθορίσει πολιτικές προκειμένου να αντισταθμίσει πλήρως τη δημοσιονομική επίπτωση της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 12. Τι λέει με άλλα λόγια? Επειδή το Συμβούλιο Επικρατείας είχε πει ότι είναι παράνομες σημειώσεις και θα πρέπει να τους ξαναφέρετε τις συντάξεις στα επίπεδα του 12, εσείς να νομοθετήσετε έτσι ώστε να μην έχει ο συνταξιούχος τη δυνατότητα να διεκδικήσει το δίκιο του. Και με τον επαναυπολογισμό αυτό διότι είναι, δεν υπάρχουν, κύριε, δεν υπάρχει το κονδύλι. Αν βρεθεί το κονδύλι δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί δεν λέτε όμως. Γι' αυτό είπατε για το ΦΠΑ για παράδειγμα. Γιατί δεν λέτε, κύριε Μακάκη, το εξής απλό. Όλες οι μνημονιακές μειώσεις των προηγούμενων ετών. Και έτσι κατοχυρώνονται οι μνημονιακές μειώσεις των προηγούμενων ετών που με την έντονη ρητορική σας εναντίον τους ήρθατε στην εξουσία. Είχαμε όμως ένα ασφαλιστικό σύστημα και τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία είχαν καταρρεύσει. Και τι έπρεπε να κάνουμε τώρα εμείς εδώ? Έπρεπε να αφήσουμε να καταρρεύσουν εντελώς, δηλαδή τις όποιες συντάξεις ήταν να μην μπορούν να τις δώσουν. Γιατί και δεν να μην το λέγατε αυτό το 2015? Δεν μπορούσε να δανειστεί από τις αγορές να χρηματοδοτήσει το ταμείο. Ολόκληρη συζήτηση, δεν το είπατε το 2015. Το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι. Για την καταστροφή των ασφαλιστών. Θα κάνει πλήρη ανάλυση για το PSI. Έτσι είναι όπως θα λέτε εσείς. Άρα λοιπόν, μια κυβέρνηση. Για τις δεσμεύσεις σας λέω. Κοιτάξτε, είμαι βαθιά πεισμένος και είμαι και υπερήφανος γι' αυτό. Προσπαθήσαμε να υπάρξουν συντάξεις. Αυτό λοιπόν να τελειώσει αυτό το παραμύθι και αυτή η ιστορία. Όπου αυτό δεν αφορά όμως αυτόν που δουλεύει 40 χρόνια. Όχι σας, λέω λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Το καταφέραμε. Καταφέραμε λοιπόν άνθρωπος να κρατήσουμε το σύστημα όλο. Επειδή είσαστε τίμιος άνθρωπος, να μην αυτό αφορά αυτόν που δούλευε 40 χρόνια και έδινε σαν μιμπό τις κρατήσεις του κάθε μήνα. Δυστυχώς. Αν του τις φάγανε οι άλλοι στο χρηματιστήριο. Έχετε εάν του δίκιο, τις είχαν... Το θέμα που εντάξει, θα αλλά δεν θα το PSI ήταν εξαιρετικά πετυχημένο, 12,5 δις. Χάσανε από θεματικά τα ταμεία. Όχι μόνο στα 40 χρόνια. Εδώ 12,5 δις από το PSI, το επιτυχημένο, τι να πούμε του... Έτσι. Προσέξτε, 10-14, η μείωση των ασφαλιστικών... Τον ασφαλιστικό, 12,5, προσέξτε. Τα μαθηματικά είναι απλά. 10-14. Δεν φταίει όμως ο εργαζόμενος. Η απώλεια ασφαλιστικών εισφορών από 998.000 νέους ανέργους είναι 8,2 δις. Ποιος δημιούργησε την ανέργεια? Και 12-20. Και 12-20. Υπήρχαν οι εξαγγελίες. Και 12-20. 13η σύνταξη. 20 δις. Ναι, αλλά εκείνο που μένω εγώ. Πρέπει όλοι μαζί να φτιάξουμε το σύστημα γιατί τώρα. Γιατί εγώ ασκούσα ιδιαίτερη κριτική. Και ξέρετε, είναι δύσκολη και η θέση δική μου. Ο άνθρωπος ο οποίος ασκεί ιδιαίτερη κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν μπορεί να έρθει τώρα και να πει ότι ξέρεις κάτι. Α, βρήκατε τα ταμεία άδεια. Μα το ξέρατε και τότε ήταν άδεια ταμεία. Παρ' όλα αυτά, μιλάγατε για επιστροφή στη 13η της 10ης σύνταξης, για αύξηση του κατώτατου. Για εκείνη στην περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων πρέπει να αξιοποιηθεί. Το τελευταίο διάστημα, ότι ακόμα και αυτή η κριτική στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ό,τι αφορά όλα τα θεσμικά, ό,τι αφορά τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και την ανθρωπιστική κρίση, όλα αυτά ολοκληρώνονται ή θα ολοκληρωθούν. Τι δεν ολοκληρώσαμε και δεν μπορέσαμε, και με ειλικρίνεια το είπαμε. Ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά και τον κατώτατο μισθό και τον ΕΦΙΑ. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε? Να κρατήσουμε. Μείωση αφορολογίας. Να κρατήσουμε, κύριε Παπαδάκη, τι, τον ΕΦΙΑ και να υπάρξει, να παραμείνει περίπου ο ίδιος ή να μειωθεί. Να μειωθεί σε αυτούς οι οποίοι είχαν υποφέρει το προηγούμενο διάστημα και να αυξήσει σε αυτούς που μπορούσαν. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια διακοπή και θα γυρίσουμε για τα κόκκινα δάνεια. Και θα κλείσουμε με αυτό γιατί έχουμε ειδήσεις. Ο κύριος Ακλαμάνης καταθέτει ερώτηση. Ο κύριος Καμένος λέει ετοιμάζουμε τροπολογία. Άρα καλό ήταν που την Παρασκευή το πρωί το κάναμε θέμα. Και δόθηκε συνέχεια και στο Σάββατο και την Κυριακή στα δελτία ειδήσεων και στα site. Κάτι κάναμε και εμείς. Μπάγια. Πάμε λοιπόν να σας